Δημήτρη, για πες μας, τι μαθαίνεις εκεί από την, από τη γειτονιά? Νίκο, οι στιγμές όπως καταλαβαίνουμε όλοι είναι συγκλονιστικές. Είναι μια απίστευτη, μια ασύλληπτη οικογενειακή τραγωδία που έχει συγκλονίσει όλους τους κατοίκους της περιοχής εδώ στην Ανάκαστα των Αγίων Αναργύρων. Μια εικόνα με τη βοήθεια του καλού μας συναδέλφου του Λάζαρου του Δάφκου θα σας πείσει για αυτό το οποίο λέω. Πολίτες εδώ, γείτονες και ακόμη και συγγενείς είναι αποσβολωμένοι και στέκονται για ώρες εδώ παρακολουθώντας τα τελευταία δραματικά λεπτά αυτής της ιστορίας. Αυτή την ώρα φεύγουν και οι σωροί των θυμάτων. Λέγαμε λοιπόν ότι έχουμε έναν αστυνομικό εν ενεργεία, 46 ετών, θήτη της ίδιας του της οικογένειας, της συντρόφου του, μιας διακεκριμένης γιατρού, ιδιαίτερος αγαπητής εδώ στην περιοχή, λίγο πιο κάτω είχε το ιατριό τους, γνωρίστηκαν πριν από 6 χρόνια πρέπει να σας πω, καθώς ο δράστης μαζί με τον αδελφό του στον ίδιο δρόμο εδώ στην Ευρυπίδου είχαν νοικιάσει λίγο πιο κάτω ένα διαμέρισμα, είχαν συναντηθεί κάποιες φορές στον δρόμο. Ρευματολόγος αυτοί, διακεκριμένοι και καλοί πολίτες εδώ της περιοχής, σύναψαν σχέση, παντρεύτηκαν, κάναν πριν από 2,5 χρόνια το κοριτσάκι τους. Κανείς δεν φανταζόταν ότι θα φτάναμε σε αυτό εδώ το σημείο ποτέ. Καθώς ο δράστης βέβαια ήταν αστυνομικός, ήταν λίγο βαρύ στην συμπεριφορά του, μας λένε οι κάτοικοι, αλλά δεν είχε δώσει κανένα δείγμα. Μέχρι πριν από λίγες ημέρες, εχθές για την ακρίβεια, μας είπαν τους είδαν εδώ στο μπαλκόνι της οικογένειας, να δείξουμε λίγο το χώρο που έγιναν όλα. Λάζαρε, σε παρακαλώ πολύ. Έχουμε ο πρώτος όροφος είναι το σπίτι της πεθεράς, της κυρίας Βάσος. Και πάνω ακριβώς είναι το σπίτι της οικογένειας, εκεί που έμεινε ο αστυνομικός με την γυναίκα του, την γιατρό και το 2,5 ετών κοριτσάκι τους. Εκεί, το οποίο λοιπόν, σπίτι, Δημήτρη, από ό,τι ακούγεται, είναι το σπίτι της οικογένειας της συζύγου του αστυνομικού. Σωστό, ορθό είναι, Νίκο, αυτό που λες. Και στον πρώτο όροφο που έμενε η πεθερά του ήθελε να γίνει το ιατρείο. Ακούστε τώρα τι ακριβώς μας λένε εδώ και τι ακριβώς έχει ακουστεί. Έχουμε μαρτυρία στη διάθεσή μας. Χθες το βράδυ τα μεσάνυχτα, ένας από τους γείτονες που μένει λίγο πιο κάτω και ο άνθρωπος δεν θέλει να είναι μπροστά στο τηλεοπτικό φακό, παρκάρει το όχημά του ακριβώς εδώ, λίγο μετά τις 12. Τότε εκείνη τη στιγμή ακούει τους πυροβολισμούς, ακούει 4-5 στον αριθμό. Και μάλιστα τρομοκρατείται, προσπαθεί και κάπου να καλυφθεί, γιατί δεν ξέρει τι ακριβώς συμβαίνει, ούτε μπορεί να προσδιορίσει το σημείο που προέρχονται οι πυροβολισμοί. Γυρίζει προς το σπίτι του, βλέπει ότι κάτι δεν συμβαίνει στο δρόμο. Δεν θεωρεί σκόπιμο εκείνη τη στιγμή να αναμειχθεί ή να καλέσει την αστυνομία και κατεβαίνοντας προς το σπίτι του, ακούει άλλους 2 πυροβολισμούς. 6-7 πυροβολισμοί, έτσι τουλάχιστον μας περιγράφει τα όσα άκουσε η μαρτυρία. Δημήτρη, ένα λεπτό. Η μαρτυρία. Χωρίς να ξέρουμε τον άνθρωπο, με βάση αυτά που ο Βασίλης μας είπε πριν από μερικά λεπτά, ακούγεται πολύ ακριβής, γιατί όντως υπάρχουν οι πυροβολισμοί, οι πρώτοι. 7 κάλικες βρέθηκαν. 3 και 2, 5. 3 στη σύζυγό του, 2 στην πεθερά του. Και μετά από προφανώς ίσως λίγη ώρα υπάρχουν και οι 2, ένας που σκοτώνει το παιδί του και αυτός που αυτοκτονεί.